Κυρία Ρέτζιου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Κυρία Πρόεδρε, επειδή προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν έχουμε δει την πλήρη εικόνα των όσων ζείτε εσείς εκεί στην πρώτη γραμμή, σε αυτό το τέταρτο κύμα, το οποίο προφανώς σας πιέζει πρωτίστως εσάς ασφιχτικά. Δώστε μας, σας παρακαλούμε πολύ, μια εικόνα. Αντέχουμε ή έχουμε φτάσει στο κόκκινο? Στο κόκκινο. Εδώ στο κόκκινο, και πολύ καιρό η κατάσταση είναι δραματική, κύριε Νιφλή και κύριε Παυλόπουλε. Και είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα την κυβέρνηση όταν εμφανιζόταν καθησυχαστική αλλά δυστυχώς αρνήθηκε να μας ακούσει για μία ακόμη φορά. Γιατί τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν είχε υιοθετήσει έστω κάποιες από τις προτάσεις μας, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι. Ποιες προτάσεις δεν υιοθέτησε? Για να δούμε τι κατά τη γνώμη σας. Ναι, ναι. Αν έπρεπε να κάνουμε ένα-δύο βήματα, έστω και τώρα, ποια θα ήταν, ποια θα έπρεπε να είναι αυτά? Καλά, το έστω και τώρα, αυτό που πρέπει άμεσα να γίνει είναι η επίταξη ανεφόρων του ιδιωτικού τομέα και να ενταχθούν και αυτοί χωρίς παζάρια στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί τα νοσοκομεία ειλικρινά έχουν φρακάρει. Σήμερα, δεν ξέρω αν το είδατε, έχουμε νέο δελτίο τύπου από τους συναδέλφους στο νοσοκομείο Αττικό, που το κλείσιμο της εφημερίας πάλι βρήκε το νοσοκομείο πλημμυρισμένο με ράντζα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και για τη μείωση της διασποράς, γιατί καταλαβαίνετε όσο θα έχουμε εκτεταμένη διασπορά και δεν θα ελέγχεται στην κοινότητα η πανδημία, θα αυξάνεται και η πίεση στα νοσοκομεία, αλλά και για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Καταρχήν στα ζητήματα που αφορούν την εκτεταμένη ιχνηλάτιση, εκεί που πραγματικά παρατηρείται το πρόβλημα. Δηλαδή, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς, που πραγματικά με ευθύνη και της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν είναι πρωτόκολλα πρόληψης της διασποράς, είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης και υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες. Ναι, σε ό,τι αφορά την ίδια την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, διαβεβαίωνε πριν από λίγες μέρες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι καμία δραστηριότητα δεν θα ανασταλεί. Ναι. Και έχουμε έγγραφο της αναπληρώτριας προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων που δίνει εντολή για την περικοπή ως 80% των τακτικών χειρουργείων. Για ποια χειρουργία όμως? Γιατί βάζει για και κάποιες εξαιρέσεις. Δεν βάζει εξαιρέσεις, κυρία Ρέτζιου. Όταν λέει αυστηρώς έκτακτες και πήγουσες καταστάσεις, αλίμονο δηλαδή. Mm-hmm. Αν ένα σοβαρό τροχαίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτονόητες εξαιρέσεις. Αυτό και μόνο αυτό. Αυτό ως ανάγκη έχει προκύψει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πως το ρωτώ πρακτικά. Γιατί μέχρι στιγμής, από τη μία, ακούμε μια θεωρητική προσέγγιση από τον Υπουργό Υγείας που λέει ότι δεν θα μείνει κανένα χειρουργείο πίσω. Από την άλλη, λέτε ότι αυτό ο περιορισμός που υπάρχει στα χειρουργεία είναι τέλος πάντων θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα. Ίσως στοιχίζει και τη ζωή κάποιων. Αλλά στην πραγματικότητα, μέχρι στιγμής, καταγράφονται τέτοιες περιπτώσεις? Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή, να το δούμε και πρακτικά τι συμβαίνει. Ναι, επειδή ίσως οι ακροατές δεν αντιλαμβάνονται τον ιατρικό όρο αυστηρός έκτακτες και επίγουσες. Ναι, ναι. Αυστηρός έκτακτο και επίγον είναι όταν σου έρχεται ένα σοβαρό τροχαίο. Σωστό. Ένας πολυτραυματίας που πρέπει να μπει στο χειρουργείο. Ναι. Αυτό είναι. Όμως για μας είναι επίγον όταν ένας ογκολογικός ασθενής πρέπει να κάνει μια διαγνωστική επεμβατική πράξη ή πρέπει να κάνει χειρουργείο. Και επειδή η κυρία Γκάγκα είπε και άλλα βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η ογκολογική ασθενής και απορούμε γιατί είναι και γιατρός. Είναι και γιατρός, πώς μπορεί να ξεστομίζει ένας γιατρός αυτά τα πράγματα? Μας διαβεβαίωσε ότι δεν πήγε πίσω η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Εγώ σας καλώ, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νιφλή, να δείτε τις δηλώσεις της ίδιας της αναπληρώτριας ένα μήνα πριν στην επίσημη ενημέρωση, που ομολογεί ότι υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση και στα χειρουργεία ογκολογικών ασθενών. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό επίγον? Δεν σας αφήσετε το ερώτημα, κύριε. Δεν αφήσετε αυτό, κύριε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δεν καταλάβατε. Ναι, ναι. Μάλλον ίσως τον εξέφρασα εγώ διατύπωσα σωστά το ερώτημά μου. Λέω η πραγματικότητα πώς καταγράφεται. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι να σας πω την εμπειρία του δικού μου νοσοκομείου, ξέρετε, που έχει φτάσει η αναμονή για το σύνολο της λίστας για τα χειρουργεία
1.500 ασθενείς. Και δεν είναι λίγων ημερών, όπως λέει η κυρία Γκάγκα. Ναι. Είναι πολύ μήνες αναμονές. Έχουν διπλασιαστεί σε ορισμένες ειδικότητες, όπως την χειρουργική. Φτάνουν οι αναμονές και τα 2 χρόνια. Να σας πω για το νοσοκομείο του ΚΑΤ, που η λίστα αναμονής βρίσκεται στους 16.000 ασθενείς. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι ασθενείς θα έχουν δυναίκες, θα κάνουν ότι. Βεβαίως. 16.000 χειρουργία. 16.000. Όλων των διαβαθμίσεων. Όλων, ναι. Στο σύνολο. Ναι, ναι. Έχουμε μία εκκλησική. Που σημαίνει ότι ανάμεσά τους είναι και επίγοντα χειρουργία, σοβαρά χειρουργία, έτσι. Είναι, κανένας δεν περιμένει στη λίστα του χειρουργείου για ένα πρόβλημα που δεν είναι σοβαρό. Όλα τα προβλήματα υγείας είναι σοβαρά. Εννοώ, και αν χρειαστεί να περιμένει. Υπάρχουν ορθοπαιδικά χειρουργεία τα οποία δεν είναι ζωής και θανάτου, αλλά ανάμεσα σε δεν αυτά που λέτε εσείς. Ζωής και θανάτου, εγώ θα συμφωνήσω ότι μπορεί κάποιος να μην πεθάνει, αλλά μπορεί αν παραμεληθεί να δημιουργηθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Το παράδειγμα ερώτημα τώρα, κυρία Λέτζιο. Μπορεί να έχει σοβαρή κοινωνική αναπηρία. Ερώτημα. Γιατί το κάνουν? Για να εξοικονομήσουν προσωπικό και κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Γιατί δεν έχουν τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς. Το λέω, ξέρετε γιατί το λέμε αυτό. Είχαμε τις δηλώσεις πριν από λίγο καιρό ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε περισσότερα κρεβάτια ΜΕΤ. Είναι πολυτέλεια, μετά θα είναι περιττά. Έχουμε 1.000 κρεβάτια, με βάση τις προδιαγραφές θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 2.500 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και τουλάχιστον 1.000 μονάδων αυξημένης φροντίδας. Επιβεβαιώνεται. Στο ΚΑΤ έχουν μετατραπεί 44 κρεβάτια εντατικής θεραπείας σε κρεβάτια COVID και μόλις 14 κλίνες έχουμε ΜΕΘ και καμία μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αντιλαμβάνεστε, γιατί όταν γίνει ένα χειρουργείο πρέπει να έχεις και διαθέσιμη. Μπορεί ο ασθενής να χρειαστεί, όχι επειδή θα παρουσιαστεί η επιπλοκή, να μεταφερθεί σε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας, σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα προσωπικού. Καταγγέλνουν οι συνάδελφοι από το νοσοκομείο του Ηρακλείου, δεν είναι μόνο τα χειρουργεία, ότι χθες νομίζω ή προχθές ακυρώθηκαν τα ραντεβού ασθενών στο ιατρείο πόνου και γιατί δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και ο αναισθησιολόγος έπρεπε να φύγει για να πάει να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει εδώ και τώρα το σύνολο του ιδιωτικού τομέα με τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, το ιατρικό, αναισθησιολόγους, το σύνολο να επιταχθεί και να... για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να αντιμετωπιστεί και η υπόλοιπη νοσηρότητα και η θνητότητα. Γιατί εδώ έχουμε μια παράλληλη πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Είναι εγκληματικό πλέον από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι. Και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσωπικό. Είμαστε λιγότεροι από ό,τι ήμασταν πριν. Λιγότεροι. Λιγότεροι. Με συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το αντιληφθείτε. Παρατείνει για πολλωστή φορά, βέβαια αυτό γινόταν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, διαιωνίζοντας την ομιλία των συναδέλφων επικουρικών. Δεν ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λένε οι συνάδελφοι, εδώ μας εμπέζεται και παρετούνται. Δεν δέχονται να κάτσουν άλλοι. Ναι. Μάλιστα, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρέτζη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Γεια σας.